Εμφύλιος έχει ξεσπάσει στη Νέα Δημοκρατία μετά το κυβερνητικό μπάχαλο στην κακοκαιρία Ελπής, καθώς το Μαξίμου φρόντισε να δώσει ως μόνο υπεύθυνο τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, ώστε να προστατεύσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Γιώργος Πατούλης έχει περάσει στην αντεπίθεση και εξαπολύει βολές για δεύτερη συνεχή μέρα κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, τονίζοντας ότι δεν έχουν αναλάβει άλλοι ευθύνες για την κατάσταση που δημιουργήθηκε στην Αττική από την κακοκαιρία Ελπής. Όπως είπε χαρακτηριστικά, φωτογραφίζοντας επί της ουσίας και τον Χρήστο Στυλιανίδη, να αναλάβουν τις ευθύνες όσοι τις έχουν. Εγώ είμαι ένας κρίκος της αλυσίδας της πολιτικής προστασίας. Δεν είμαι η πολιτική προστασία, υπάρχουν και άλλοι κρίκοι της αλυσίδας. Παράλληλα, αναφερόμενο σε όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αφήνοντας εχμές, σημείωσε: ο Πρωθυπουργός ωραιοποίησε την κατάσταση, εννοώ με την έννοια ότι οι άλλοι φταίνε, αλλά πίσω από αυτό όλοι δείχνουν την περιφέρεια. Ο Πρωθυπουργός έδωσε μια διάσταση, έδωσε μια συγγνώμη, είπε και είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι θα μπορέσει να δημιουργήσει μια άλλη πολιτική προστασία, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη και οι άλλοι κρίκοι από την πολιτική προστασία.